Христос, то иди с опредом си с Христос тяз. Пъри да педах ти прухтес, дели да джитри ли булес, ке охи педахтуи, 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 ке та поелга матрафи, не фели моно чо пюзлик, фели ке да педатаки ти ни мера. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα μία εκπομπή Πάσαρες του Βαζά. Σήμερα ο μας φιλοξενούμενος είναι και σήμερα ο αναλυτής φάσεων Φάσος Κωνσταντίνου, φάκτορας του Φούρπου, εκπρόσωπος όλων των ομάδων και αθλημάτων, αναλυτής φάσεων Φάσος Κωνσταντίνου. Καλησπέρα Φάσο. Καλησπέρα. Λοιπόν, ασφαλώς θα μιλήσουμε για το παιχνίδι που έπαιξε ο Απόλλωνας προχτές με τα ΠΟΕ, ο οποίος Απόλλωνας επιτέλους έπαιξε σαν Απόλλωνας και δεν έπαιξε μάσκουλα όπως κάποιον τον καιρό. Λοιπόν, ανάλυσε μας το παιχνίδι έτσι με λίγα λόγια. Θα το απαντήσω αμέσως στα γρήγορα. Πάμε. Ναι, έχασε το από όλα λόγω του πέφτει δε ή όχι. Όπως είπα, θα απαντήσω αμέσως και στα γρήγορα. Εγώ πάρε τα πέφτει δε ή όχι λάβος. Όσο ακόμαστε άνηση, το πέφτει η φάση είναι στις βήμαστες φάσεις. Εντάξει, ευχαριστούμε για την άνηση το φάσεο, πάμε τώρα στις επίμαχες φάσεις. Φάσο, σε ακούμε. Δούμε τη φάση, παρακαλώ. Στην περιοχή γεμίζει. Έχουμε σφύριγμα και κάρτα σε ποιον. Έδειξε, έχουμε πέναλτι. Είναι παράβαση, διότι ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα χαϊδεύει ελαφρά από πίσω τον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ και είναι παρενόχληση στον χώρο εργασίας και τιμωρείται. Αν είναι σαν τη δουλειά, μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Άρα, it's... Περνούμε τώρα κυρίες και κύριοι στο αθλητικό παρασκήνιο. Είναι και με άλλος δώρος σχετικά με την απόφαση της δικαστικής της επιτροπής της ΚΟΠ για το παιχνίδι Ομόνια ΑΕΛ. Αποφασίστηκε όμως να ξαναγίνει ο αγώνας που το 45 και μετά. Τι να μου λες για το. Οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου της ΚΟΠ όσον άδικη και άτσαλη και γελία και ηλίθια και καθυστερημένη και αν ακούγεται πρέπει να γίνεται σεβαστή τελεία. Μάλιστα, λοιπόν, ακουστήκαν κάποια παράπονα από μονιάδες ότι τα μέλη της ΚΟΠ είναι από ελίστες. Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Από τα 5 μέλη μόνο τα 4 ήταν από ελίστες και από αυτούς μόνος ένας πήγε στην Ουκρανία στο παιχνίδι από ελίστες αυτά. Και σε αυτό το σημείο κυρίες και κύριοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε έχουμε την έκπληξη της εκπομπής μας που είναι φυσικά η εκπρόσωπος της ελληνικής, με συγχωρείτε, της κυπριακής ομάδας Άρσης Βαρών, την Τεσποσίδη, Κάτια Διάμπ. Πάμε διάλειμμα. Απεργούν και πάλι καθηγητές και δασκάλοι. Μάνα μωρέ, εγώ πως έφτιαξαν τους ειδούς η κρίση. Τα λόγους έφτιαξαν από όσους που δεν χρειάζονταν, έριξαν τους τους μισθούς τους στο μισό, έβαλαν τους ξεδουλεύκουν και καροτζέραν όπως όλος τον κόσμο, οκτάρων όπως όλος ο κόσμος. Γι' αυτό μου απεργούν άλλους. Γι' αυτό. Ενώ συγγυρίζουν που είναι να πάει, έτσι πρέπει. Like the firing squad, no? Ah, yeah.
Παναγία που φάσω μου τώρα, εντάξει κι αν δηλώ, μην μου δίνεις, έτσι, να σου πασάρω, για πάσα ρε μου, για πάσα ρε στο μαζά. Έτσι, έτσι, κουβούλα, μια. Εμείς θεωρούμε ότι όσον αφορά την οικονομική κρίση, εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει. Εμείς θεωρούμε ότι το θέμα του ελέγχου επαφίεται. Εμείς θεωρούμε πλέον ότι είχε στα αναμονιστικά προς όφελος του Κύπρου πολίτη. Γιατί θεωρούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θεωρούμε ότι πρωτίστως. Το τρυπάνι του Όμηρου μετά από ανάπαυση τριών ημερών άρχισε να μπαίνει βαθύτερα στον κόλπο της Αφροδίτης, στο οικόπεδο 12, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Πατάτα TV. Μέχρι στιγμή το τρυπάνι έχει τρυπήσει 2.000 μέτρα, πλησιάζοντας το δυσκολότερο σημείο της γεώτρησης. Όπως μας ανέφερε ο κύριος Κασίνης, τώρα θα προχωρεί με προσοχή μέχρι να φτάσει στον Ημένα που προφυλάσσει το κύπεσμα του φυσικού αερίου. Έχουμε φτάσει περίπου στα 2.640 μέτρα. Σε λίγες μέρες αυτό το κλίμα θα το βλέπουν όλοι οι γαμπροί του κόσμου και θα λιγόνονται. Γιατί θα αρχίσουν οι αντλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου. Κόλο κόλο, πάει ψάρι! Κόλο κόλο, έτερη ψάρι! Κόλο κόλο! Κόλο κόλο, έτερη ψάρι! Κόλο κόλο! Φάσος Κωνσταντίνου, άδει άναν! Κλατσάρις, κλατσάρις, κλατσάρις! Να μου είσαι στο βέβαια, μες το χλάσσο! Έτσι είναι έτσι. Λοιπόν, Αγγουστίνα όμως παρακολουθεί. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας απορρίφθηκα. Κύριε Μπούρε, το όρμα του Κόσπορ. Άι, και σωμάρα, να χαρίζετε, άι. Σαν να γελίω παρετώ, ποιοι θέλουν να δούμε κάτι άλλο, το Desperate Housewives. Είναι να δούμε το Lost. Βάλε, θες να με πιάσεις, Sherry, να πάμε στο ζελό. Είδα την εικόνα που μας τραγούν. Ξέρω. Ανησυχείς για την υγεία σου. Στην εργασιά. Έχουμε συνομιλίες για το προεδρικό! Έχουμε συνομιλίες για το προεδρικό! Ένα πλάσμα να καλύψε με ένα βοηθό. Πατάτε σαν την αρκέτα μας! Έλα να καθαίνει, έτσι καθαίνει.